Αλληλούια, αλληλούια. Αγία ορθή, ακούσουμε το Αγίο Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Λουκάν Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, ιδού δίδομι μη την εξουσίαν του πατήν επανόφεων και σκορπίων και επί πάσαν τη δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε, χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο Ευδοκία εμπρός εν σου. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Απέκρυψες ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπείς. Η απλή, η ταπεινή, αυτοί είναι που δέχονται τις αποκαλύψεις του Θεού. Αυτοί που άφησαν τα πάντα, τα θελήματά τους και τα κτήματά τους και τα υλικά και τα πνευματικά και αφοσιώθηκαν τελείως στο Θεό. Τα πνευματικά όταν λέμε εννοούμε τους λογισμούς, τις δικές τους επιθυμίες, τις δικές τους κρίσεις και τη δική τους εντός αγωγικών σοφία και ότι ήταν οι Άγιοι ασκητές. Διαβάζουμε τα αποφθέγματα στο γεροντικό του Αββά Γελασίου, το τέταρτο απόφθεγμα. Έλεγαν και τον Αββά Γελάσιο όχι μονάχα οι μαθητές του, αλλά το ιστορούσαν και πολλοί όπου συχνά τον είχαν επισκεφθεί, ότι στον καιρό της Οικουμενικής Συνόδου όπου συνήλθε στη Χαλκιδόνα, προφανώς είναι η τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος, ο Θεοδόσιος, ο πρωτοπόρος του σχίσματος του Διοσκόρου στην Παλαιστίνη, προλαμβάνοντας τους επισκόπους όπου έμελαν να γυρίσουν στις επαρχίες τους, γιατί βρισκόταν και ο ίδιος στην Κωνσταντινούπολη, διωγμένος από την πατρίδα του ως ταραχοποιός, αμετανόητος πάντα, έτρεξε στον Αββά Γελάσιο στο μοναστήρι του, μιλώντας εναντίον της Συνόδου, ότι δήθεν είχε επικυρώσει την πλάνη του Νεοστορίου. Έτσι πίστευε ότι θα παρέστηκε τον Άγιο και θα τον έκανε σύμμαχο της ραδιοργίας του και του σχίσματός του. Αλλά εκείνος, ψυχολογώντας τον άνθρωπο και με τη σύνεση που του έδωσε ο Θεός φωτισμένος, κατάλαβε την χαλασμένη του γνώμη και δεν παρασύρθηκε στην αποστασία του, όπως συνέβη σχεδόν με όλους τότε. Αλλά αφού τον στυλίτευσε όπως του άξιζε, τον εδίωξε. Ήγουν έφερε στη μέση το καλογεροπέδι όπου είχε αναστήσει όταν πέθανε και έλεγε με αυστηρό ύφος τα εξής: αν για ζητήματα πίστεως θέλεις να συζητήσεις, έχεις αυτόν εδώ να σε ακούει και να συνομιλεί μαζί σου. Σαν να του έλεγε δηλαδή ότι αυτά που λες ούτε για τα μικρά παιδιά δεν είναι κατάλληλα. Είναι παιδαριώδη, είναι ανόητα. Και εγώ δεν έχω τίποτε να συζητήσω μαζί σου. Εγώ δεν ευχαιρώ να ακούω τα λόγια σου. Ύστερα ο Θεοδόσιος σηκώθηκε
έφυγε και πήγε στην Αγία Πόλη, όπου παρέστηνε όλο το μοναχικό σώμα υπό το πρόσχισμα Θείου Ζήλου. Παρέστηνε δε και την Αυγούστα, όπου τότε ήταν εκεί παρούσα. Και έτσι, έχοντας πια σύμμαχο, κατέλαβε με βία το θρόνο των Ιερουσαλήμων. Με φόνους πρόλαβε και τον άρπαξε και με άλλες αθέμητες και μη σύμφωνες με τους κανόνες πράξης, όπου έως τώρα πολλοί τις μνημονεύουν. Τότε λοιπόν, αφού πήρε την εξουσία και πέτυχε το σκοπό του, χειροτώνησε πάρα πολλούς επισκόπους και πρόφθασε και κυρίευσε τους θρόνους των επισκόπων, όπου δεν γύρισαν ποτέ πια. Μετά από αυτά στέλνει και προσκαλεί και τον Αββά Γελάσιο και τον προτρέπει μέσα στην εκκλησία, καλοπιάνοντάς τον αντάμα και προσπαθώντας να τον φοβήσει. Και σαν εισήλθε λοιπόν εκείνος στην εκκλησία, του έλεγε ο Θεοδόσιος: «Αναθεμάτισε τον Ιουβενάλιο». Αλλά εκείνος καθόλου δεν πτωήθηκε και το απαντά: «Δεν ξέρω άλλον επίσκοπο των Ιερουσαλήμων παρά τον Ιουβενάλιο». Τότε ο Θεοδόσιος φοβήθηκε μήπως και άλλοι μιμηθούν τον ορθόδοξο ζήλο του και προστάζει να τον βγάλουν με τρόπο από την εκκλησία. Τον παρέλαβαν λοιπόν οι οπαδοί του ιδίου σχίσματος και του όριασαν γύρω ξύλα, απειλώντας ότι θα τον κάψουν. Βλέποντας δε ότι αυτός ούτε και έτσι δεν λύγιζε και δεν ζάρωνε από το φόβο, φοβούμενοι δε μήπως και ο λαός ξεσηκωθεί, επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε μεγάλη φήμη και όλα συνέβησαν κατά την άνωθη πρόνοια, άφησαν τον ομολογητή χωρίς να τον πειράξουν, όπου ωστόσο ο ίδιος είχε προσφέρει τον εαυτό του σαν ολοκαύτωμα στον Χριστό. Βλέπουμε πως αυτός ο απλός άνθρωπος είχε την κατά Θεό σοφία και υπερασπιζόταν την ορθόδοξη πίστη ακόμα και με τίμημα την ίδια του τη ζωή. Πέμπτο απόφθεγμα του Αββά Γελασίου. Έλεγα γι' αυτόν ότι νέος ακόμα, τον χωρίς υλικά αγαθά και αναχωρητικό βίο ακολουθούσε, ήταν δηλαδή τελείως ακτίμων. Υπήρχαν δε τον ίδιο καιρό και άλλοι, πάρα πολλοί στους ίδιους τόπους. Τον ίδιο μαζί του βίο ολόκαρδα ακολουθούντες. Ανάμεσά τους δε ήταν και ένας γέρον, στο έπακρον απλός και χωρίς κανένα υλικό αγαθό, σε ξεχωριστό κελί, όπου κατοίκησε έως την τελευταία του και είχε αποκτήσει μαθητές κατά τα γυρατιά του. Αυτός αγωνίστηκε να φυλάξει την εντολή δύο χιτώνες να μην αποκτήσει, μήτε να μεριμνήσει για την αύριο μαζί με τους συμμοναστές του μέχρι θανάτου. Όταν λοιπόν συνέβη από θεία συνεργεία να συγκροτήσει το κοινόβιο, ο Αββάς Γελάσιος του προσφέρονταν και πολλά χτήματα. Απόκτησε δε και τα αναγκαία για το κοινόβιο υποζύγια και βόδια, γιατί ο Αββάς είχε κάνει μαζί με τον Θείο Παχώμιο, όπου πρώτος συγκρότησε κοινόβιο, και τον βοηθούσε σε όλη το μοναστηριό την οργάνωση. Βλέποντάς τον λοιπόν σε αυτές τις ασχολίες ο παραπάνω γέρον και γνησία αγάπη διατηρώντας απέναντί του, του λέει: «Φοβάμαι, Αββά Γελάσιε, μην προσκοληθεί ο λογισμός σου στη γη και στην υπόλοιπη περιουσία του κοινοβίου». Και εκείνος το απαντά: «Περισσότερο είναι δεμένος ο δικός σου λογισμός στο σουβλί όπου χρησιμοποιείς στο εργόχειρό σου, παρά ο λογισμός του Γελασίου στα χτήματα». Του έδειχνε με αυτό την πλήρη εκτιμοσύνη που είχε στο φρόνημά του. Δεν ήταν καθόλου δεσμευμένος με όλα αυτά τα υλικά που συγκέντρωνε για χάρη του κοινοβίου. Και έτσι θα πρέπει να είναι κάθε χριστιανός, να είναι ελεύθερος από κάθε υλική κτήση, από κάθε υλικό απόκτημα, αν έχει και ό,τι έχει, και αυτά να τα θεωρεί σαν να μην τα έχει. Έκτο απόφθεγμα του Αββά Γελασίου. Έλεγαν για τον Αββά Γελάσιο ότι πολλές φορές είχε ενοχληθεί από τους λογισμούς να φύγει στην έρημο. Μια μέρα λοιπόν λέει στο μαθητή του:
Κάμε μου τη χάρη, αδελφέ, ό,τι και αν με δεις να κάνω, να το υπομείνεις και καθόλου να μην μου μιλήσεις αυτή την εβδομάδα. Και αφού πήρε ένα βάγινο ραβδί, άρχισε να περπατά στη μικρή του αυλή. Και σαν κουράστηκε, κάθισε για λίγο και ύστερα πάλι σηκώθηκε και περπατούσε. Σαν βράδιαζε δε, λέγει στον λογισμό του. Όποιος περπατά στην έρημο, ψωμί δεν τρώγει, αλλά βότανα. Συ, επειδή είσαι αδύνατος, φάγε λίγο λάχανο. Και αφού έκαμε έτσι, πάλι λέει στον λογισμό του. Όποιος είναι στην έρημο, κάτω από στέγη δεν κοιμάται, αλλά στον ανοιχτό αέρα. Κάμε λοιπόν και εσύ έτσι. Και πλαγιάζοντας κοιμάται στη μικρή αυλή. Αφού λοιπόν έκαμε τρεις μέρες περπατώντας στο μοναστήρι, τρώγοντας κάθε βράδυ λίγες πικραλίδες και τη νύχτα πλαγιάζοντας στο ύπαιθρο, κουράστηκε. Και μαλώντας τον λογισμό όπου τον βασάνιζε, στυλίτευε τον εαυτό του λέγοντας: αφού δεν μπορείς να κάνεις τα έργα της ερημικής ζωής, κάθισε στο κελί σου με υπομονή, κλαίγοντας τις αμαρτίες σου. Και μη γυρνάς εδώ και εκεί, γιατί παντού το μάτι του Θεού βλέπει τα έργα των ανθρώπων και τίποτε δεν το ξεφεύγει και καταλαβαίνει αυτούς όπου εργάζονται το καλό. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ταπείνωσε τον λογισμό του, γιατί ταπείνωσε το σώμα του με αυτή την κακοπάθεια και τελικά ησύχασε από αυτόν τον λογισμό, του να πάει δηλαδή στην έρημο. Βλέπουν πως οι Άγιοι γνώριζαν να τακτοποιούν τους λογισμούς τους, ταπεινώντας με την άσκηση και το σώμα τους, αλλά και την ψυχή τους. Το Αβά Γεροντίου, είπε ο Αβάς Γερόντιος της Πέτρας, πολλοί όπου πειράζονται από σαρκικές ειδονές, χωρίς να πλησιάσουν ανθρώπινο σώμα, κατά νου αμάρτησαν σαρκικά. Πολλοί πειραζόμενοι εξ σωματικών ειδονών, μη πλησιάζονται σώματι, κατά διάνοια εξεπόλευσαν. Και ενώ τα σώματα φυλάγονται παρθένα, στην ψυχή αμαρτάνουν σαρκικά. Καλό είναι λοιπόν, αγαπητοί, να κάνουμε ό,τι είναι γραμμένο και ο καθένας μας με μεγάλη προσοχή να φυλάμε την καρδία μας. Καλό είναι, αγαπητοί, ποιήν το γεγραμμένο και πάση φυλακή τηρήν την εαυτού καρδίαν έκαστος. Ο καθένας πρέπει να φυλάγει την καρδιά του καθαρή από κάθε μολυσμό, από κάθε λογισμό πονηρό, αισχρό, βλάσιμο, ο οποίος μολύνει την καρδιά. Ακόμα και αν δεν μολυθεί το σώμα, αν η καρδιά, αν η ψυχή, αν ο εσωτερικός άνθρωπος δεχθεί τους λογισμούς, συγκατατεθεί στους λογισμούς και τις άνομες επιθυμίες, βλάπτεται, μολύνεται και αμαρτάνει μπροστά στο Θεό. Γι' αυτό χρειάζεται πολύ, πολύ παραφυλακή, πολύ προσοχή, πολύ νύψη, για να μην αμαρτάνουμε και εσωτερικά. Το δέθο ημοδόξα πάντοτε νίκαιαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.